Έχει γράψει νέος ο Γκέτε, χωρίς όρια καλλιτέχνης. Το 1908 συναντήθηκε για 5 λεπτά με τον Βοναπάρτη στην Ερφούρτη, ο Βοναπάρτη στα μεγάλα του, και εκείνη τη στιγμή συναντήκαν για 5 λεπτά ο Γκέτε και ο Βοναπάρτης. Και θα γράψει μετά από 80 χρόνια ο Νίτσε, αυτή είναι η πιο υψηλή στιγμή, η κορυφή του Έβερεστ του πολιτισμού της Ευρώπης. Διότι συναντήθηκαν τα δύο ακραία μεγέθη, ο άνθρωπος της πράξης, ο Homo Activus, ο Βοναπάρτης, και ο άνθρωπος της θεωρίας, επιστήμονας καλλιτέχνης, ο Homo Contemplativus, ο Γκέτε. Έχει γράψει λοιπόν μια συλλογή με ερωτικές ελεγίες, τις οποίες λέει «Die Römischen Elegien», οι ρωμαϊκές ελεγίες. Σαν να πω, ήχος αχνός έρχεται αυτό που λένε σήμερα οι αυτές μας Λατίνοι εραστές. Λατίνοι εραστές είναι άλλο πράγμα. Εκεί λοιπόν μας κάνει την εξής υπόθεση. Μας λέει, ένα συντομότατο ποίημα, 8 γραμμές είναι. Λέει, ένας άντρας νέος και δυνατός είναι σφοδρότατα ερωτευμένος με μία γυναίκα. Υπέροχη γυναίκα. Είναι πεντάμορφη διότι βασικά είναι έξυπνη. Κάτι δηλαδή θα λέγαμε ανάμεσα στο περισσότερο όμορφη από την Παλατσινού, να πούμε, εάν της αναγνωρίσουμε μία ευφυΐα, και πολύ λιγότερο όμορφη από τη θεά Ήρα, η οποία ήταν βέβαια πολύ πιο όμορφη από την Αφροδίτη. Μην κοιτάτε ότι της πήρε το μήλο, ήταν σικέ ο διαγωνισμός, το ξέρω. Μας περιγράφει μια ερωτική συνάντηση της Ήρας με το Δία ο Όμηρος και ισοπεδώνεται ο Όλυμπος σε μια κάποια από τις μέσες ραψοδίες. Λοιπόν, περιμένει αυτή τη γυναίκα. Έχει ένα Stell dich ein, ένα ραντεβού με το τελευταίο φως, που λέμε στη γλώσσα τη στρατιωτική, με το τελευταίο φως, περί λίχνων αφάς, όταν ανάβουν τα λιχνάρια. Θα δει στην κάμαρά του αυτό το υπέροχο πλάσμα. Την περιμένει και έχει μια αδημονία, έχει μια αγωνία. Σε σημείο που δεν μπορεί να κρατηθεί με τίποτα. Πότε να τελειώσει ο χρόνος, να δει ορισμένη στιγμή να πει. Αυτό είναι το αίσθημα της ένδυας της ερωτικής που το είπε ο Πλάτων, ο έρωτας είναι γιος της παινίας. Στο Συμπόσιο μας λέει ο έρωτας είναι γιος του πόρου και της παινίας, ο δαίμονας αυτός ο έρωτας. Η παινία είναι αυτή η ορμή, αυτό το βασανιστικό, σωματικά και ψυχικά και πνευματικά που μας πρόβει στο άλλο φύλλο. Καθώς την περιμένει λοιπόν είναι τόση η αδημονία του που σε μια στιγμή χωρίς να το καταλάβει έχει ανάψει τις λαμπάδες. Έχει ανάψει τα κεριά μέσα στο αυτό και κοιτάζει και ο ήλιος είναι ψηλά ακόμη. Οπότε τρέχει στο παράθυρο για να θέλει να το αρπάξει, να το. Βασίλεψε λοιπόν! Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση που είναι, λέει. Ο Αλέξανδρος του Φιλίππου και ο Γάιος Ιούλιος Κέζαρ θα μου δίνανε τη μισή τους δόξα και το μισό τους βασίλειο. Εάν γινότανε τρόπος να τους ανασύρω από εκεί που είναι, από την πηγάδα της ατελεύτητης ανυπαρξίας τους, από το μεγάλο τίποτα, να τους φέρω εδώ μπροστά, να ζωντανέψουν σαν και εμένα, να βρεθούν, που θα βρεθούν στην κατάσταση που είμαι, να τους ανταλλάξω με τον εαυτό μου και να ζήσουν αυτή τη νύχτα που θα ζήσω εγώ απόψε. Δεν έχω καμία αμφιβολία, λέει, ότι αν γινόταν αυτό το πράγμα θα μου δίνανε τη μισή τους δόξα και το μισό του βασίλειο. Η ελεγία φαίνεται ερωτική σε πρώτη ανάγνωση και πράγματι είναι, αλλά πίσω σε μια δεύτερη ανάγνωση, ένα άλλο επίπεδο, περιγράφεται πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ζωή. Αλέξανδρος ήταν αυτός και Κέζαρ. Αιώνιες μορφές οδηγητικές στην ιστορία. Σε σύγκριση με μένα τον απλό άνθρωπο όμως, αυτή είναι νεκρή. Εγώ είμαι ζωντανός. Γι' αυτό θα μου δίνανε το μισό του βασίλειο και την κίνηση του δόξου. Αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει και φοβόμαστε το θάνατο. Η αγάπη μας για τη ζωή, για όλες αυτές τις χαρές. Και όταν έρχεται η στιγμή που πεθαίνουμε, ουσιαστικά σημαίνει αυτό ότι πληρώνουμε τη συναλλαγματική. Για το δώρο που σου δώσε η ζωή. Τα απλά πράγματα. Δεν ζητάμε μεγαλεία. Αρκεί να έχουμε μάτια να τα βλέπουμε. Για αυτά τα απλά πράγματα είναι τόσο μεγάλο το τίμημα που θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να πληρώσεις δισεκατομμύρια τη στιγμή που πεθαίνεις για να πληρώσεις το δώρο της ζωής, το τίμημα, τα οποία όμως δισεκατομμύρια δεν έχεις και πρέπει να τα βρεις. Γι' αυτό είναι τόσο σπιός ο θάνατος. Λοιπόν, τώρα,
Σχετικά με το φόβο του θανάτου υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα. Μας έχει η ιστορία, η παράδοση, πολιτισμοί, φαινόμενα πολιτισμικά, θρησίες κλπ. Μας έχει φορτώσει και με πολλούς φόβους. Δεν τα θίγω αυτά τα πράγματα γιατί είναι έξω από την περιοχή μας. Θα σας πω όμως μόνο ένα πράγμα για να πούμε στο τελευταίο σημείο στο φάρμακο. Τις πιο ωραίες σκέψεις απάνω στο ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θάνατο σαν ένα φυσικό φαινόμενο όπως όλα τα άλλα και καθώς προβληματιζόμαστε την ώρα που φτάνουμε να πεθαίνουμε να μην τον φοβόμαστε, μας τις έχει δώσει ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος που δυστυχώς μία σκοπιμότητα τον κράτησε αφανή. Το Αρχοντιλίκη και το Ιερατείο της εποχής. Είναι ο Επίκουρος. Έζησε από το 340 έως το 270 π.Χ. και έφτιαξε τη σχολή, όπως ξέρετε, οι Επικούριοι, έτσι, όπως ήταν οι ιστορικοί, οι φιλοσοφικές σχολές της Παρακμής που λένε. Τι ωραία πράγματα μας είπε. Ουσιαστικά μας έδωσε την αιώνια οδηγία να ζήσουμε ο καθένας μία χαρούμενη, μία ευτυχισμένη ζωή, η οποία είναι στο χέρι μας λέει. Μπορούμε να τη ζήσουμε. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, ο επικουρισμός που λένε, αλλά είναι παραχαραγμένος και αλλοιωμένος. Δεν είναι αυτά που είπαν ότι είπε ο Επίκουρος, αλλά είπε. Σχετικά με το θάνατο λοιπόν, μας λέει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο. Μια φοβερή πρόταση που λέει στην τρίτη επιστολή προς Μενικαία σε ένα μαθητή του, εκεί θα βρείτε την ακόλουθη πρόταση. Το φρικοδέστατον των κακών, ο θάνατος, ουδέν προς εμάς, δεν μας αγγίζει. Μη φοβάσαι. Γιατί? Επειδή περ όταν μεν ημείς όμεν, ο θάνατος σου πάρεστη. Όταν δε ο θάνατος παρεί, ημείς σου κεσμέν. Σημαίνει αυτό. Δεν μας φοβίζει ο θάνατος, γιατί όταν εμείς είμαστε εδώ και ζούμε, ο θάνατος είναι μακριά. Ανύπαρκτος. Και όταν έρθει ο θάνατος, εμείς έχουμε φύγει. Επομένως, καμία αγωνία, κανένα φόβο και ζήστε τη ζωή σας χωρίς αυτό το άγχος του θανάτου. Μας έδωσε αυτός ο Επίκουρος και το αναφέρω γιατί έχει ειδική σχέση με τους γιατρούς την περίφημον τετραφάρμακον. Τέσσερα φάρμακα, πανάκια της ζωής. Φάρμακο, με έννοια ιατρική, του Ιπποκράτη. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα φάρμακα? Πρώτον, Θεός άφοβον. Μην τον φοβόσαστε το Θεό, δεν είναι κανένα μορμολίκιο, κανένας μπαμπούλας από εκεί πάνω. Τώρα εδώ πρέπει να αναφέρει κανείς τι σημαίνει Θεός για τον Επίκουρο, απλώς φτάνω στο αποτέλεσμα. Άφοβον ο Θεός. Δεύτερον, θάνατος ανέσθητον. Όταν θα πεθάνω εγώ δηλαδή, θάνατος, καμία αίσθηση, καμία. Ένας αιώνιος ωραίος ύπνος, εκείνο που το είπε ο Σοφοκλής μας, στεναχωρικό στις τραγωδίες του, τον εέμπνον, εέμπνον, αιώνιος ύπνος. Θάνατος λοιπόν ανέστητον. Τρίτον, και το αγαθόν εύκτητον, μπορείς να την αποκτήσεις τη χαρά. Εύκολο πράγμα. Και το κακόν ευεκαρτέρητον. Και το κακό οι συμφορές, τα αδεινά που μας χτυπάνε, και αυτά μπορούμε να τα καρτερέσουμε αν έχουμε αυτή την ορισμένη εφόπληση, αυτή τη φιλοσοφική δίαιτα, τη σωστή φιλοσοφική στάση.